τον Δήμο. Και υπάρχουν προηγουμένους. Δήμος, χρήματα, δεν έχεις πουγγί, δεν υπάρχουν με λόγια, δεν γίνονται τα πράγματα. Λέγε όνειρα, λέγε κουβέντα, αποπροσανατολίζεις. Δεν μιλάς για το κρίσιμο θέμα, ποιος πληρώνει. Πάμε στους εργαζόμενους. Απαγορεύονται οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Λέει κάποιος, εντάξει, απαγορεύονται οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Δεν απαγορεύονται όμως οι συνταξιοδοτήσεις. Δεν απαγορεύεται να αρρωσταίνουν οι εργαζόμενοι μας. Και τι γίνεται τότε? Ο Δήμος συρρυκνώνεται. Και αυτό δεν γίνεται αντιληπτό από τους κυβερνώντες, από τους κύριους που είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο του κυρίου Σβόλη. Βγήκε ο κύριος Σβόλης ποτέ να πει καταγγέλουμε την κυβέρνηση γιατί είναι ύπουλος ο σκοπός της? Για ποιον λόγο δεν έχουμε μόνιμο προσωπικό και δεν γίνονται προσλήψεις? Γιατί ο σκοπός τους είναι ένας, ο Δήμος να γίνει ελεκτικός μηχανισμός και να δίνεται η δουλειά έξω, να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα. Και ξαναεπανερχόμαστε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Όταν ένας εργαζόμενος μετά από τόσα χρόνια πηγαίνει στη σύνταξη ή φεύγει για άλλους λόγους, τι χάνει μια χώρα και τι χάνει μια πόλη? Ο εργαζόμενος είναι ένα κεφάλαιο, κεφάλαιο εμπειρίας, γιατί μέσα στα χρόνια έμαθε. Και έρχεσαι εσύ και τι λες? Φύγε, χωρίς να φέρνεις ένα καινούριο, να παίρνει τη γνώση, την εμπειρία για να συνεχίσουμε. Και το κάνουν τυχαία αυτό?